πώς το λένε, κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή να κάνει ο ΠΑΟΚ άμυνα με κατοχή μπάλας. Ρε αυτά είναι να πούμε ιστορίες οι οποίες πρέπει να μελετηθούν, να μπουν στην προπόνηση κτλ. Ο Μπερμπάντοφ, το μόνο που μπορεί να κρατήσει είναι να πούμε τη Βουλγάρα εδώ πέρα για να μην πάει στην Κίνα και τον κυνηγάει. Μπάλα δεν μπορεί να κρατήσει ο Βουλγαρός. Κοροϊδεύει τον κόσμο κτλ. Μπαίνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο εναντίον 11 και πιέζει ο Παναθηναϊκός. Καμιά μπάλα δεν κράτησε ο Μπερμπάντοφ. Και γίνονται οι φάσεις μέσα στην περιοχή. Ναι, αλλά όταν είσαι Ίβιτς και παίζεις το κεφάλι σου εκεί την ώρα, βάζεις το Χατζησαή ανάμεσα σε Βίτορ και Μαλεζά, έχεις τον Κοροβέση φρέσκο, έχεις τον Ροντρίγκες γρήγορο, έχεις τον Τζίμινοτ γρήγορο, έχεις τον Χαρίση γρήγορο και παίζεις με τον Τζιόλι μπροστά από τρεις στόπερ και να παίζουν 10 ώρες να βομβαρδίζουν, πρέπει να γίνει κάτι πολύ απίθανο για να μπει γκολ. Πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ απίθανο.